Εγώ θα πω ότι το επόμενο χορευτικό μας είναι από το Μελισσοφόρι. Ξέρουμε που είναι το Μελισσοφόρι. Α, έχετε πάει όλοι βλέπω, ε. Λοιπόν, το Μελισσοφόρι παλιά το λέγανε Πάιτσα. Από την όμορφη Πάιτσα λοιπόν το Μελισσοφόρι θα μας παρουσιάσουμε ένα έθιμο. Είπαμε πριν ότι φρόντιζαν οι άνθρωποι να έχουν για να μπορούν να ζήσουν καλά στα χωριά. Φαγητό. Και εκτός από τη γη που είχαν και τους σπόρους που είχαν στη γη, τι άλλο χρειάζεται για να φυτρώσει ο σπόρος. Νερό. Όταν λοιπόν δεν έτρεχε, σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, άμα φωνάζετε, θα φωνάζω κι εγώ και μετά θα κλείσει η φωνή μου και δεν θα λέω άλλα μηνύματα και την πατήσατε, γιατί έχω δύο κουτιά με δώρα πίσω και θα τα πάρω μαζί μου. Και θα γίνει πιο κοντά την εφαρμογή. Καταπλήστε. Λοιπόν, συνεχίζω. Συνηθίζω λοιπόν όταν δεν είχε βροχή και επειδή δεν είχα πολύ μεγάλη ανάγκη, θα κάνουμε διάφορα έθιμα και να παρακαλέσουμε τον Θεό να του στείλει τη μαγική και τη χρήσιμη βροχή που χρειαζόταν για τα χωράφια, για να φυτρώσει ο σπόρος. Αυτό το έθιμο, αλλού το λένε την Ιούσα, αλλού το λένε Δούμπλο, αλλού το λένε Πεπερούνα και στο όμορφο Μελισσοφόρι που θα μας δείξει στα παιδιά από την προσωπική κίνηση της Ρεόμουλου Μελισσοφορίου, το ονομάζεται Ιούσα. Εκτός από το έθιμο της Ιούσας, θα μας παρέσει το χώρο σε αυτό, τρεχάνω, ξεδιάνω, έκταση για να το Μελισσοφόρι και δασκάλινος είναι η Βαρβάρα η Δίπλα. Κύριε Βαρβάρα,
Άντε καλά, πυρηγένεις. Ρούσα!